Γεια σας! Τι κάνετε? Σήμερα θα σας δείξω ένα μικρό βιντεάκι από Harmani. Ελπίζω το ξέρετε. Είναι γνωστός πλέον. Πουλάει καλλιντικά, είδη καθαριότητας, απορροφητικά, διάφορα κρέμες. Και από ό,τι είδα, έχει ανοίξει και μαγαζί στην Πάτρα. Έχει Περιστέρι, έχει στο κέντρο της Αθήνας, Κηφισίας, Μεσογείου. Νομίζω το πρώτο ήταν στη Μεσογείο το κατάστημα. Είναι πολύ οικονομικά, πολύ καλά. Κάποια θέλουν λίγο προσοχή γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, από κατασκευή Ινδία, είδα κάτι τέτοια λίγο και δεν μ' άρεσαν σήμερα. Αλλά εντάξει, μπορείτε να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Και νομίζω μου είπαν ότι θα ανοίξουν και στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε εσείς επάνω αναμένετε. Να σας δείξω τώρα τι πήρα. Καταρχήν πήρα μία ράσπα, σπάτουλα, πώς τη λένε αυτή, ράσπα. Δεν είχα, μου είχε σπάσει. Την πήρα 2 ευρώ. Πλαστική. Ελαφριά, ωραία πρέπει να είναι. Την πήρα για ένα λόγο, πιο πολύ να κάνω κάτω στις φέρνες λίγο άλατα. Θα βάζω και μου λίγο σιλεκάνη με νερό για να μαλακώνω, γιατί έχω λίγο σκληρές φέρνες. Και γενικά τώρα είμαι απεριποίητη καιρό. Λόγω της μαμάς μου τώρα, τέλος πάντων. Πήρα μία λίμα, μαλακή. Πολύ καλή, παιδιά. Πάρα πολύ καλή. Πολλές φορές, αντί για νυχοκόπτη, χρησιμοποιούμε τη λίμα και εγώ και ο άντρας μου. Αμέσως μαλακώνω και τα νύχια. Μου φάνηκε πάρα πολύ καλή. Για να βρω την πήρα, νομίζω. Πήρα... Λοιπόν, ένα σκραπ σώματος με θαλασσινό αλάτι για βαθύ καθαρισμό λέει του δέρματος. Πήρα αυτό γιατί ήταν να είναι ας πούμε 4 χρήσεις, 3 κάπου εκεί. Θα το δοκιμάσω στο σώμα. Είναι μικρή συσκευασιούλα, μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό το πήρα για να το δοκιμάσω. Και ήταν και μικρό, κλείνει εδώ έτσι, έχει στρόφιγγα. Να μυρίσουμε. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πω, καταπληκτικά. Θάλασσα μυρίζει. Κουχίλια, κρογιαλές. Αυτό εδώ. 2-3 φορές νομίζω, εντάξει. Είναι αρκετό. Body scrub. Πήρα ένα σαπουνάκι με βάλσαμο. Αγνό φυτικό σαπούνι με βάλσαμο. Ιδανικό για όλα γράφει. Πρόσωπο, χέρια, σώμα και μαλλιά. Εντάξει, τα μαλλιά δεν νομίζω να το βάλω. Να το ανοίξουμε. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι του. Δεν ξέρει, λέει την επιδερμίδα. Προλαμβάνει, λέει την πρόορη γύρανση. Βελτιώνει αισθητά την υφή τη. Καταπραίνει του ερεθισμού και μειώνει τι φλεγμονέ. Το πήρα για το πρόσωπο να το έχω. Για τα χέρια, το σώμα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το σπαθόλαβο είναι αυτό. Βάλσαμο το ξέρω. Φτιάχνουν και βαλσαμέλαιο, βαλσαμόλαβο. Πολύ ωραίο είναι. Το πήρα 2 ευρώ. Είχε με χαμομήλι, είχε και πολλά άλλα. Και για το παιδί είναι ωραίο αυτό, να πλύνει τα χεράκια του. Λοιπόν, πήρα μία θεραπεία για τα μαλλιά με μετάξι που τα είχε εκεί πάνω στο ταμείο. Τα είχε. 1 ευρώ το πήρα. Το πήρα πιο πολύ γιατί έγραφε Made in USA. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό. Μου είπε η κοπέλα το βάζουμε σε στεγνά μαλλιά κάτω στις μύτες, στις ρίζες. Αυτό. Ευτυχώς που τα είχαν και μικρά για να τα δοκιμάζει κανείς. Πολλές φορές αγοράζω πράγματα και δεν κάνω για τα μαλλιά μου ή ξέρω εγώ για το σώμα. Ιδίως σαμπουάν έχω δοκιμάσει τα πάντα. Δεν έχω καταλήξει πουθενά. Είναι όλα χάλια, χάλια. Πήρα και τα άλατα. Λοιπόν, έχει μυρωδιά τριαντάφυλλου. Είναι 2 φακελάκια, 50 γραμμάρια το καθένα. Δύο φακελάκια είναι... Mm.
Ναι, είναι δύο φορές. Καλό και αυτό. Είναι έτσι. Το ανοίξει, χρησιμοποιείς το ένα την πρώτη φορά και τη δεύτερη το άλλο. Καλύτερα. Να μην τα βαριέσαι κιόλας. Θα τα δοκιμάσω τώρα την Κυριακή. Είναι Σάββατο σήμερα που κάνω το βίντεο. Πήρα μαντιλάκια για μακιγιάζ υγρά με αβοκάντο. Θα τα ανοίξω τώρα να δούμε. Με έλαιο από αβοκάντο λέει. 2,5 ευρώ τα πήρα αυτά. Ελπίζω να είναι καλά και να μην μου βγουν τα μάτια έξω. Πιο πολλά από αυτά που έχουν είναι από αγγλικές εταιρείες. Είναι αγγλέζικα προϊόντα. Ο Χαρμάνης έχει. Λοιπόν, για να το ανοίξω εδώ. Είναι μαλακάκι. Και στο Χαρμάνη να κοιτάτε και την ημερομηνία λήξη. Κάθε φορά δεν ξέρω. Βάζουν προσφορές τα πιο που είναι κοντινά να λήξουν. Ωραία μυρίζει, μαλακό είναι. Θα το δοκιμάσω. Και θα σας πω. Δεν είχα μαντιλάκια για μακιγιάζ. Με εξυπηρετούν πάρα πολύ αυτά τα πακετάκια. Γιατί αν έχεις πάει κάπου και γυρνάς και βαριέσαι γενικώς, παίρνεις ένα τέτοιο, τα καθαρίζεις αμέσως, μπαμ μπαμ, πλένεις και μετά με σαπουνάκι και τελειώνεις αμέσως. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ γαλακτώματα και λοσιόν και τέτοια. Τα βαριέμαι εγώ αυτά. Αλλά όμως έχω πάρει και αμυγδαλέλαιο, μου τέλειωσε. Το παίρνω πάντα κάθε φορά γιατί ξεβάφω τα μάτια με αυτό εδώ. Είναι καταπληκτικό. Τα μαντιλάκια τα πήρα, ξέρετε, για ώρα ανάγκης, όταν βαριέμαι να ξεβαφτώ. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιώ και αμυγδαλέλαιο. Με ένα πέρασμα φεύγουν όλα τα κατάλοιπα. Εγκλέζικο κι αυτό. Καθαρό λέει αμυγδαλέλαιο. Pure. Pure almond oil. Είναι κλεισμένο. Εντάξει, δεν μυρίζει, δεν έχει οσμή. Είναι αυτό εδώ. Αρκετή ποσότητα. Το πήρα 5,5 ευρώ. 200 ml. Αυτό μου φτάνει σχεδόν μισό χρόνο. Και παραπάνω πολλές φορές. Συνήθως το χρησιμοποιώ το αμυγδαλέλαιο όταν βάφω τα μάτια λίγο πιο έντονα. Με αυτό βγαίνουν όλα. Ενώ με τα μαντιλάκια δεν τα παίρνει καλά. Λοιπόν, μετά πήρα μία σουγκαρίστρα, επειδή μου είχε χαλάσει η μία, που είχα στο σπίτι. Έχω δύο. Μία τη χρησιμοποιώ για τα μπαλκόνια και μία για μέσα στο σπίτι. Εντάξει, ήταν και για όλες τις επιφάνειες. Microfiber. 2,65 γράφει. Μια απλή σουγκαρίστρα. Με τις κορδέλες. Σουγκαρίστρες γενικά να παίρνετε που και φωνάχτε γιατί χρειάζονται. Καμιά φορά βρωμίζουν εύκολα και μετά τα πετάμε και δεν έχουμε να σουγκαρίσουμε. Λοιπόν, πήρα ένα. Πώς θα το πω αυτό τώρα. Ποδιά. Μια ποδιά για να βάφω τα μαλλιά μου όταν τα βάφω. Να τη φορώ να μην χαλάω τις μπλούζες. Έχω χαλάσει πάρα πολλές μπλούζες. Είναι αυτό το πακετάκι. Το πήρα 2,5 ευρώ. Να το ανοίξω. Το είδα εκεί πέρα που το είχαμε στην κρεμάστρα. Αλλά θέλω να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι. Είχε βέλκρο αυτό απόλυτα. Που δένουν πάνω σου. Ήταν το πιο οικονομικό. Είχε και με 10 και με 15 ευρώ. Α, είναι κανονικό φουστανάκι. Είναι κανονικό φουστανάκι. Ωχ, συγγνώμη, κάποιος τηλεφωνάει τώρα. Επανήλθα. Λοιπόν, το φοράς μάλλον έτσι. Εδώ. Το κουμπώνεις στο λαιμό με βέλτρο, είναι αυτοκόλλητο. Αυτό είναι. Μάλλον δεν έχει και πίσω. Α, δεν έχει πίσω μέρος. Δεν έχει να κλείνει. Αλλά εντάξει, κρατάει πολύ. Κρατάει όλο το σώμα μπροστά. Και πίσω είναι έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι αρκετά μακρύ. Δεν πάει πολύ κάτω. Μια χαρά. Ωραιότατο. Για να δω. Ορίστε. Και άμα θέλω, πιάνω και αυτό εδώ με ένα μαντελάκι το να κάνω μανικάκι εδώ. Να το κάνω έτσι. Είναι ωραίο και για απόκριες.
καλό. Να. Έχει βέλκρο. Εντάξει, καλό είναι. Μπορούμε όμως, αυτό που θεώρησα εγώ ότι είναι το πίσω μέρος, να το βάλουμε μπροστά. Να το φορέσουμε έτσι, σαν την πέτα του Ζωρό. Να το κολλήσουμε μπροστά. Για να μην φοβόμαστε μήπως λερώσουμε. Λοιπόν, με αυτό ντύνεστε και Ζωρό, άμα θέλετε. Άνετα. Άνετα. Με ένα καπέλο μαύρο έχει τελειώσει. Λοιπόν, το φοράμε και έτσι. Και πίσω πάει κάτω κάτω και δεν φοβόμαστε μήπως λερωθούμε. Για τα λεφτά το έπεσε πάρα πολύ καλό. Και πήρα. Πήρα μαντιλάκια υγρά. Τα χρησιμοποιούμε στην τουαλέτα. Πολλές φορές τα παίρνω και μαζί μου και για το παιδί και για εμάς. Και για την τουαλέτα έξω όταν πάμε. Δεν τα έχω ξαναδεί σε άλλα καταστήματα πουθενά. Είναι Baby Dove. 2,5 ευρώ νομίζω τα πήρα κάπου εκεί. Δεν τα είχα ξαναδεί. Η Dove να έχει μαντιλάκια. Είναι λογικά από αυτά τα προϊόντα που δεν τα φαίνουν στην Ελλάδα. Είστε εδώ. Πακετάκι. Για δοκιμή τα πήρα, δεν τα έχω ξαναδεί. Μαντιλάκια χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, γιατί το παιδί λερώνεται και έξω και για μας. Συνήθως θα πάμε τουαλέτα έξω και δεν μπορούμε να πληθούμε. Χρησιμοποιούμε μαντιλάκια υγρά. Κακά τα ψέματα. Και πήρα κι άλλο ένα πακετάκι. Πού θα τα έχω δει στο σούπερ μάρκετ, της Nivea. Nivea Baby κι αυτό, για τον ίδιο λόγο. Δεν τα έχω ξαναδεί. Αρκετά πράγματα δεν έχουμε στα δικά μας τα καταστήματα. Είμαστε λίγο πίσω σε αυτά. Και πήρα και ένα scrub προσώπου, αλλά είναι για καθημερινή χρήση. Με τσαϊόδεντρο, με δέντρο τσαγιού αυστραλέζικο. Australian λέει. Πιστεύω να είναι καλό. Και είναι κατασκευή Αγγλία, γι' αυτό το πήρα. Ένα 90 το πήρα, δεν θυμάμαι, κάπου τόσο. Ήταν πολύ οικονομικό. Έχει πολύ ωραία οικονομικά facial scrub. Και facial wash, πάρα πολλά τέτοια. Και είναι πολύ καλή ποιότητα. Παλιότερα είχα πάρει παραπλήσιο με apricot, με βερίκοκο. Πολύ, και έχει πόσα, 150 ml. Πάρα πολύ καλό. Δεν μπορούσα να το μυρίσω εκεί πέρα. Στη ζούλα μύρισα μερικά. Γιατί είναι οι πολίτες και σε παρακολουθούν. Απαγορεύεται να τα ανοίξεις. Καλά παντού. Ωραία μυρίζει, έχει αυτή την ξυνάδα του τσαγιού. Πράσινο τσαγιού. Με γεια μου. Και τελευταίο και καλύτερο, κάτι που δεν το έχω ξαναδεί. Είναι ιταλικό, φυσικό να μην το έχω ξαναδεί. 45 πλήσεων, υγρό απορριπαντικό για το πλυντήριο. Το κουβάλισα παιδιά με το λεωφορείο. Πήγα με το λεωφορείο και γύρισα με το λεωφορείο. Γιατί έχουμε ένα μάξι και το ήθελε ο άντρας μου με το παιδί. Είναι ιταλικό, made in Italy. Το μύρισα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είναι λέει με έλαιο, με κάποιο έλαιο είναι, κάποιο λουλούδι, δεν ξέρω. Κάποιο έλαιο είναι. Μου άρεσε και η συσκευασία του. Μπορείτε μετά το τελειώσει να αποτείνετε και τα λουλούδια σας. Μοσκοβολάει. Πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό. Και το πήρα... Πόσο το πήρα? 3 ευρώ, κάπου εκεί. 4. Νομίζω 4 ευρώ. 4 ευρώ λέει κάνει για 45 πλήσεις. Εντάξει. Άμα είναι καλό, θα το ξαναπάρω. Εν τω μεταξύ, αγόρασα και 2 μολυβάκια ματιών. Ένα είχε 4 ευρώ και το άλλο 6. Καφέ χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και τα ξέχασα μέσα στο καλάθι. Μπορώ να πεταχτώ από εβδομάδα απόγευμα που δεν θα δουλεύω, να πάω να τα πάρω. Ήταν πάρα πολύ καλά και μαλακά μολυβάκια. Αυτά ήταν ο Χερμάνης μας. Τον αγαπάμε το Χερμάνη πάρα πολύ. Πιο πολύ εκεί μέσα πηγαίνω έτσι για να... Μ' αρέσει να ψαχουλεύω, μ' αρέσει να βλέπω πράγματα. Που δεν τα έχουμε εδώ. Περισσότερο γι' αυτό πάω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Να είστε καλά.
και καλά κούλουμα.